Εντάξει. 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 Αν είστε από εκείνους που ξέχασαν να περάσουν το όχημά τους από τεχνικό έλεγχο, καλύτερα να σπεύσετε σε κάποιο από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, αλλιώς ετοιμαστείτε να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Από το νέο έτος, το Υπουργείο Μεταφορών θα μπορεί να αναγνωρίζει με ηλεκτρονικό τρόπο ποια από τα οχήματα δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο. Καθημερινά έρχονται πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία έχουν αμελήσει τον τεχνικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να έρχονται και να έχουν πρόστιμο από την τροχιά, που έρχεται στα 400 ευρώ και αφαίρεση των πινακίδων. Το παίρνω σαν συνήγεια αποκτώ για αυτόν τον λόγο. Κάποιος δεν το περνάει. Ναι, έχω περάσει αποκτώ κυρίως για να ελέγξω τη μηχανή μου. Το αρμόδιο Υπουργείο θα μπορεί επίσης να εκδίδει και να αποστέλει στη διεύθυνση κατοικίας το αντίστοιχο πρόστιμο στους ιδιοκτήτες που ξέχασαν να περάσουν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους από τεχνικό έλεγχο. Ενώ, όπως τονίστηκε, σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς κταίο, το ασφαλιστήριο δεν θα έχει ισχύ. Πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα, γιατί είναι δρόμοι, γίνονται πολλά ατυχήματα. Δεν νομίζω να το ξεχνάει κάποιος τώρα. Σίγουρα χρειάζεται. Ειδικά τόσα παλιά που κυκλοφορούν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτοί κυβερνάνε ό,τι θέλουν να κάνουν. Κάθε πότε όμως πρέπει να περνούν τα οχήματα από τεχνικό έλεγχο? Στα επιβατικά αυτοκίνητα είναι το 8 για 2 χρόνια, η κάρτα καυσόνων είναι για 1. Στα φορτηγά πάνω από 3,5 το 8 είναι για 1 χρόνο, η κάρτα καυσόνων είναι για 6 μήνες. Στέλνουν μηνύματα. Ο τεχνικός έλεγχος προσφέρει ασφάλεια στις μετακινήσεις. Σε τι συνίσταται όμως? Ξεκινάμε από το στάδιο των καυσαερίων, έλεγχο στα φώτα, να δουλεύουν όλα, flash, μετά προχωράμε στα αμορτισέρ, φρένα και κάνουμε και ένα οπτικό στο λάκκο. Βλέπουμε τα σύστημα διεύθυνσης, ανοχές και τα σχετικά. Εντάξει, καλό είναι να το περνάς για τη δικιά σου ασφάλεια. Πάντως κάποιους ελέγχους καλό είναι να τους κάνει και ο ίδιος ο οδηγός οπτικά πριν από μια εκδρομή, καθώς το χειμώνα οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη λειτουργία του οχήματος. Κοιτάζω αν έχει κάψιμα, αν έχει σωστή πίεση στα ελαστικά, αν είναι ρυθμισμένη η μηχανή, αν λειτουργεί σωστά, πάντα πριν να ξεκινήσω. Ναι, ελέγχω, γιατί κάνω αποστάσεις. Τα λάστιχα, τα λάδια. Μέσα τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό από μόνοι μας, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποιο συνεργείο και επίσης σε ένα συνεργείο να ζητήσουμε να μας ψεκάσουν τα ηλεκτρικά μέρη με το κατάλληλο υλικό το οποίο θα μας αποτρέψει από υγρασίες. Τελικά αρκούν μερικά μικρά πράγματα που χρειάζονται την προσοχή σας και καλό σας ταξίδι.